πάνω σε κάθε βαρέλι γράφει ένα γράμμα και μέσα υπάρχει ένα αντικείμενο που ξεκινάει από αυτό το γράμμα. Αλφα. Ένα αυγό. Το αυγό είναι νόστιμο και θρεπτικό. Μα μια στιγμή, το αυγό αυτό έχει μέσα ένα φωτοβουλάκι. Βίτα. Ένα βάζο. Το βάζο είναι σαν ένα τεράστιο ποτήρι με νερό. Μόνο που μέσα βάζεις με λουλού. Μία γάτα. Οι γάτες είναι χαδιάρικα και παιχνιδιάρικα ζωάκια. Τους αρέσει να παίζουν με κουβάρια. Δέλτα. Ένα δώρο. Μια φορά μου είχαν κάνει δώρο ένα κάβουρα. Με το που άνοιξα το κουτί, όρμησε και μου δάγκωσε Δημήτρη. Έψιλον. Ένα ελά. Τα ελάφια είναι χαριτωμένα ζωάκια που ζουν στα δάση και τρώνε μικρά φύλλα από τα δέντρα και τους άμμους. Ζήτα. Ένα ζάρι. Το ζάρι είναι ένα σκύβος με τελίτσες σε κάθε πλευρά που συμβολίζουν τους αριθμούς από το 1 έως το 6. Ήτα. Ο ήλιος. Μια τεράστια μπάλα φωτιάς. Αν και βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από τη γη, η ζέστη και το φως που φτιάχνει φτάνει ως εδώ. Ήτα. Ένα θησαυρό. Ένα πολύτιμο σεντούκι γεμάτο χρυσά νομίσματα, κοσμήματα, διαμάντια, σμαράγδια και ρουμπίνα. Γιώτα. Ένα υποπόταμος. Ένα τεράστιο ζώο που ζει στην Αφρική και του αρέσει να τρώει χόρτα. Ζυγίζει όσο 20 άνθρωποι. Κάπα. Ένα καράτο. Ένα πορτοκαλί λαχανικό, νόστιμο, τραγανό και θρεπτικό. Λάμδα. Ένα λεμόνι. Το λεμόνι είναι κίτρινο, κίτρινο και πολύ ξινό. Ένα μήλο. Τρώω καθημερινά ένα μήλο. Γι' αυτό και δεν αρρωσταίνω ποτέ. Μη. Μία νυχτερίδα. Η νυχτερίδα μοιάζει με ποντίκι με φτερά. Δεν βλέπει καθόλου καλά. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί τα αυτιά, το σώμα και τη μύτη της για να καταλάβει που βρίσκεται. Ξύ. Ένα ξύλο. Τα ξύλα είναι κομμένοι κορμοί δέντρων και με αυτά φτιάχνουμε καρέκλες, τραπέζια, ντουλάπες και μπάρκες. Όμικρον. Μία ομπρέλα. Η ομπρέλα μας βοηθάει να μένουμε στεγνοί όταν βρέχει, γιατί είναι σαν μια μικρή σκεπή πάνω από το κεφάλι μας. Πι. Ένα πλυντήριο. Ένα κουτί με έναν στρόγγυλο κάδο που γυρίζει. Μέσα στον κάδο βάζουμε τα βρώμικα ρούχα για να πληθούν με νερό και σαπουνάδα. Το ρομπότ είναι ένα μηχάνημα που μοιάζει με άνθρωπο από το διάστημα και κάνει ό,τι του πούμε. Σίγμα. Ένα σαλιγκάρι. Είναι παράξενο, όμως τα πιο πολλά σαλιγκάρια ζουν μέσα στη θάλασσα. Ένα τρένο. Το τρένο κινείται πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και τραβάει από πίσω του βαγόνια με καθίσματα για τους επιβάτες. Ύψιλον. Ένα υποβρύχιο. Το υποβρύχιο είναι στην πραγματικότητα ένα μικρό καράβι, το οποίο όμως μπορεί να πάει και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Φι. Μία φωτιά. Η φωτιά δημιουργεί ζέστη και φως. Επίσης ψήνει το φαΐ μου και το κάνει πιο νόστιμο. Φι. Ένας χάρτης. Ο χάρτης δείχνει πώς να αποφύγει στις επικίνδυνες θάλασσες τα τεράστια ψάρια, τις ρουβίχτρες και τις γοργόνες για να φτάσεις στο θησαυρό.
Τι? Ένα ψάρι. Το ψάρι έχει μέσα όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζομαι για να μεγαλώνω και να δυναμώνω. Ωμέγα! Ιούλια! Την ώρα την βλέπουμε στο ρολόι. Το ρολόι κάνει τικ-τακ και η ώρα περνάει